Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το θέμα αυτό. Θα καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή, τον κύριο Μάρδα, για να δούμε τι γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τα ναρκωτικά. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, γίνονται προσπάθειες βεβαίως για να φύγουν τα ναρκωτικά από το Πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια το ζητούμε δεν να φύγουν από το πανεπιστήμιο και να πάνε κάπου αλλού. Ακριβώς. Το ζητούμε ναι. Είναι να σταματήσουν να κυκλοφορούν. Όσο δύσκολο και αν ισχύει, αυτό πρέπει να γίνει, αλλά βέβαια όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει κύκλωμα ναρκωτικών και πόσο δύσκολο είναι να συμμαζευτεί όλο αυτό το εμπόριο. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορώ να σου πω και στη σκληρότερη χώρα που είναι η Κολομβία, όταν αποφάσισαν εκεί να κυριολεκτικά εκτελέσουν τον μεγαλύτερο έμπορο ναρκωτικών του κόσμου, τον Εσκομπάρ, που ήταν και ο ένατος πλουσιότερος του πλανήτη ένα χρονικό διάστημα, τελικά τον σκότωσαν, τον εκτέλεσαν, μπορώ να σας πω, στα κεραμίδια ενός σπιτιού. Άρα το ζητούμενο είναι να υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους της αστυνομίας και εκ μέρους της πολιτείας γενικότερα, έτσι ώστε αυτή η μάστιγα να χάσει όσα περισσότερα πλοκάμια μπορεί. Επί το προκειμένου τώρα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τι γίνεται? Στο Αριστοτέλειο, κοιτάξτε, γίνεται και σε παλαιότερη, αν θέλετε, αρθρογραφία μου, τότε επί προηγούμενης Βρετανίας, που δεν βλέπαμε ιδιαίτερη μεγάλη κινητικότητα σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, μέχρι που είχα επισημάνει και τι ώρα γίνεται αυτό το συγκεκριμένο εμπόριο και σε ποιους χώρους γίνεται, ξέραμε τι ακριβώς γινόταν. Εκμεταλλεύονται οι μικρέμποροι ναρκωτικών το γεγονός ότι δεν υπάρχει αστυνομική φύλαξη στο Πανεπιστήμιο και αλωνίζουν την περιοχή. Βέβαια η τωρινή Βρετανία ήδη έχει εκφράσει τη βούλησή της να εξαλείψει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Εδώ βέβαια δεν είναι θέμα περισσότερο Βρετανίας, αλλά είναι περισσότερο διοκτικών αρχών και κατά πόσο αισθάνονται άνετες αυτές οι αρχές να κυκλοφορούν στο Πανεπιστήμιο για να συλλαμβάνουν όλους αυτούς τους παράνομους που κυκλοφορούν οτιδήποτε υλικό παράνομο κυκλοφορεί στο Πανεπιστήμιο. Η αστυνομία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να παρέμβει. Αυτό μπορούσε και τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται ότι υπήρχε το άσυλο, διότι τέτοιου είδους αξιόπινες πράξεις βρίσκονται εκτός ασύλου. Βέβαια η αστυνομία πάντοτε έδειχνε μία φοβία στο συγκεκριμένο θέμα. Αν υπάρχει μια Βρετανία η οποία δεν ενισχύει αυτή τη φοβία, τότε σε αυτή την περίπτωση η αστυνομία αισθάνεται πιο άνετα να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε την αίσθηση ότι η νέα Βρετανία δεν θα παίξει με ένα σύστημα διγλωσίας που εμπολής το είδαμε στην προηγούμενη Βρετανία και ότι θα αφήσει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Άρα λοιπόν θα δούμε ίσως και αποτέλεσμα σε αυτό το θέμα στο Αριστοτέλειο, κύριε Μάρδα. Ήδη αυτό είναι ένα δείγμα, μπορώ να σας πω, ότι ενδεχομένως κάτι διαφορετικό πάει να γίνει, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που κυκλοφορούν αυτές οι ποσότητες. Τους βλέπουμε, τους ξέρουμε, μέσα στα μάτια μας γίνεται συχνά η συναλλαγή. Το ζητούμενο είναι να επιτραπεί η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, η οποία μπορεί να την κάνει, απλά και μόνο μην αντιμετωπίσει πρόβλημα από την Βρετανία που δεν φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει από αυτή την Βρετανία πρόβλημα. Και συγχρόνως βέβαια υπάρχει και μια φύλαξη στο Πανεπιστήμιο. Οι φύλακες στο βαθμό που είναι δυνατόν και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να προστατεύουν τους χώρους του Πανεπιστήμιου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να αισθάνεται κάποιος ασφαλής ότι κυκλοφορεί στο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το ζητούμενο του κάθε Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.